Αν και κάποιος θα περίμενε ότι επειδή οι Δήμοι ανήκουν στο στενό πυρήνα του δημόσιου τομέα, ότι η κατάσταση θα ήταν καλύτερη όσον αφορά την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων, είναι το ίδιο επικίνδυνη για παράδειγμα όπως είναι και στους υπόλοιπους κλάδους που ακούστηκαν εδώ. Και οι αιτίες είναι ότι και η πλειοψηφία των Δημάρχων βλέπουν ως κόστος την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, ένα κόστος που θέλουν να μειώσουν για να δώσουν αυτά τα χρήματα, να εξοικονομήσουν πόρους δηλαδή, για να τους δώσουν αλλού. Οι αιτίες είναι η απαξίωση και η διάλυση των υπηρεσιών, οι μεγάλες ελλείψεις που υπάρχει σε όλες τις υπηρεσίες σε προσωπικό, η κακή κατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού, τα ασυντήρητα οχήματα και διάφορα ακόμα. Όσον αφορά τώρα για το Δήμο Θεσσαλονίκης, επειδή εδώ ζητήθηκαν και κάποια στοιχεία, την τριετία 2020-2022 είχαμε 120 εργατικά ατυχήματα, από τα οποία τα 86 ήταν στην υπηρεσία καθαρίοντας και μιλάμε για σπασίματα σε πόδια, χέρια, κεφάλια. Και επίσης ότι από τα στοιχεία της υπηρεσίας καθαριότητας, από τους 630 εργάτες και εργάτες καθαριότητας, το 41% λόγω των μυοσκελετικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, που τα απόκτησαν βέβαια στην εργασία τους, δεν μπορούν να κάνουν βαριές εργασίες και δεν μπορούν να δουλέψουν, παραδείγματος χάρη, σε ένα αποκομιδή, παρά μόνο στο σάρωμα και στην καθαριότητα εσωτερικών χώρων. Και αξίζει να αναφέρουμε ότι από τα 120 αυτά εργατικά ατυχήματα υπήρχαν 18 περιπτώσεις με ισχυμικά και καρδιακά επεισόδια, με αυξημένη αρτηριακή πίεση. Και αυτά ήταν κυρίως τα 18 σε διοικητικούς υπαλλήλους, που εδώ πέρα φαίνεται και η πίεση που δέχονται οι εργαζόμενοι και των διοικητικών υπηρεσιών, ακριβώς λόγω των ελλείψεων προσωπικού, αλλά και και οι τρομερές ελλείψεις που υπάρχουν όσον αφορά την προληπτική, η ιατρική και τη συνεργασία. Παρόμοια είναι η κατάσταση και στους υπόλοιπους δήμους του νομού. Μέσα στο καλοκαίρι είχαμε ένα θανατηφόρο εργατικό ατυχηματικά της καθαριότητας, σκοτώθηκε στο Δήμο Βόλβης, και ένα πάρα πολύ σοβαρό τραυματισμό στον Δήμο Νεάπολης Σικαιών, όπου εργάτρια καθαριότητας, 60 χρονών συμβασιούχος, δούλευε στην νυχτερινή βάρδια, από το ατύχημα παραλίγο να έχανε το πόδι της και νοσηλεύτηκε για πολλές μέρες στην εντατική. Για τους ελέγχους που ακούστηκαν και προηγουμένως και στους Δήμους, ουσιαστικά έχουν σταματήσει πλέον να γίνονται, όχι μόνο λόγω των ελλείψεων προσωπικού που έχει η επιθεώρηση εργασίας, αλλά και μετά από το έγγραφο, το απαράδεκτο της εισαγγελίας που ζήτησε να μην ελέγχονται ατυχήματα ίσινος σημασίας. Και ίσινος σημασίας εννοεί, μάλλον ζητάει να ελέγχονται μόνο τα ατυχήματα που έχουν νεκρούς ή ακροτηριασμούς. Όλα τα υπόλοιπα να μην ελέγχονται. Και βέβαια εδώ να πούμε ότι αυτά που θεωρούν αυτοί ίσονος σημασίας είναι και έχουμε πάρα πολλά τέτοια, είναι καμπανάκι προειδοποίησης ότι θα συμβεί σοβαρότερο ατύχημα. Και το έχουμε δει σε πάρα πολλές περιπτώσεις να συμβαίνει αυτό. Βέβαια εμείς όσον αφορά το Δήμο Θεσσαλονίκη, αυτό το πρόβλημα όσον αφορά την υγεία και ασφάλεια το αναδείξαμε και με κινητοποίηση το περασμένο διάστημα και μάλιστα και κόντρα στην πλειοψηφία του σωματείου μας. Η κινητοποίηση γίνανε με απόφαση στη συνέλευση των εργαζομένων και όχι του σωματείου, γιατί η πλειοψηφία, επαναλαμβάνω, ήταν κόντρα στις κινητοποίησεις. Και σε αυτόν τον δρόμο καλούμε τους συναδέλφους να απαντήσουμε, γιατί εμείς αυτό καταλαβαίνουμε. Προστάτε σε αυτή την κατάσταση μόνο τον αγώνα και τη δράση μας. Θα υπερασπιστούμε και τις ζωές μας και τα δικαιώματά μας μαζί με τους εργαζόμενους και των άλλων κλάδων, και το πλαίσιο που έβαλαν τα σωματεία, να μην το επαναλάβω. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος για τους εργαζόμενους.